Παρακαλούσα ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Περιφερειάρχη μας, το Φωλήνα τον Αθανάσιο. Καλησπέρα και από μένα, αξιότιμε Υπουργέ, Πρόεδρε της Συνόδε, πολιτευτές του κόμματος, κύριε Σταυρόπουλε, κυρία Κόγιου, πολιτευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κύριε Κάτανα, αξιότιμα στελέχη της του πρώτου βαθμού και του β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλε Γιάννη Γιάτσκο, Πρόεδρε του Πλημμυντηρίου, σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, να ευχηθώ μια χρονιά γεμάτη υγεία πνευματική και σωματική, μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για το κόμμα και ευελπιστώ σίγουρα ότι ο Πρωθυπουργός και το κόμμα και τα στελέχη και η κυβέρνηση θα σκύψουν πάνω από τα προβλήματα των γρεβενών. Νομίζω με μεγάλη επιτυχία χειρίστηκε ο Πρωθυπουργός την πανδημία και όλη η κυβέρνηση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση με τα μεγάλα ποσοστά εμβολιασμού και συγγενικώς με την όλη διαδικασία χειρισμού της υπόθεσης να βγούμε από αυτή την πανδημία και ευελπιστώ και στα άλλα προβλήματα του τόπου να σταθεί η κυβέρνηση αργώς σε συνεργασία με αυτή την περιφερειακή αρχή να πετύχουμε τους μέγιστους στόχους. Σίγουρα η απολυμνητοποίηση είναι ένα μεγάλο στίγμα, Υπουργέ μου, και πιστεύω μαζί με τη συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή θα πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για τα γρεβενά και όλη την περιφερειακή ενότητα. Στον αγροτικό κόσμο, νομίζω τα δείγματα γραφής είναι πολύ στοχευμένα και πολύ πετυχημένα το τελευταίο διάστημα και νομίζω θα πετύχουμε το μέγιστο στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και δύναμη.